Το δόγμα ότι μέσα από την κρίση γεννιούνται ευκαιρίες ασπάζονται στο Κρεμλίνο με πρώτον απ' όλους τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Παραδέχεται ότι οι κυρώσεις προκαλούν πλήγματα, αλλά θεωρεί ότι δημιουργούνται άλλες προοπτικές. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας φυσικά προκαλούν πολλά προβλήματα. Ωστόσο, δεν δημιουργούν μόνο προβλήματα, αλλά και νέες ευκαιρίες για εμάς. Τώρα υπάρχουν όλες οι συνθήκες για μεγάλες ρωσικές εταιρείες που ειλικρινά φοβόντουσαν ως τώρα τις κυρώσεις να σταματήσουν να τις φοβούνται. Τώρα μπορούν να έρθουν μαζί με τις τράπεζες και να δραστηριοποιηθούν στην Κρυμαϊκή Χερσόνησο. Οι απώλειες για τη ρωσική οικονομία είναι αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια αυτή τη στιγμή που όλα είναι πολλαπλές μεταβλητές. Αντί της υπολογιζόμενης αύξησης του ΑΕΠ, είναι δεδομένο ότι θα καταγραφεί ύφεση, που σύμφωνα πάντως με τους περισσότερους οικονομολόγους, δεν θα είναι διψήφια παρά τον οριμαγδό κυρώσεων. Εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 8% σε ετήσια βάση. Πάντως, η Ρωσία κατάφερε να ξεπεράσει τον πρώτο ύφαλο, που ήταν η αποπληρωμή του ομολόγου των 117 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι η πληρωμή έγινε κανονικά, ενώ πηγές από τις ίδιες υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία διαθέτει τους πόρους να αποπληρώσει και τις επερχόμενες δανειακές της υποχρεώσεις.